Αλέκο Ράντο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Τι κάνεις? Καλά φίλε, μια χαρά, όλα καλά. Καλό μου φίλε, σε βρίσκω στην Κατερίνη. Ναι, ναι, Κατερίνη εδώ. Ξεκουραζόμαστε. Μόνιμος κάτοικος. Βέβαια εδώ, στην πατρίδα. Σαν τερματοφύλακα, εντάξει, ας μην αρχίσουμε και κάνουμε σάλια μάλια, γιατί όλοι ξέρουν ότι ήσουν ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ελλάδα και ήταν χαρά μου που γνωριστήκαμε και είμαστε και φίλοι και παραμείναμε. Όμως μετά εσύ ασχολήθηκες πάρα πολύ εξειδικευμένα με τη θέση τερματοφύλακα, την οποία εσύ πάντα ήσουν ένα παιδί αθόρυβο. Αθόρυβα έκανες για πάρα πολλά χρόνια δουλειά για τον τερματοφύλακα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον τερματοφύλακα? Αποκλειστικά προπονητής τερματοφυλάκων. Σαν προπονητής έχω 15 χρόνια τώρα. Όπου σεμινάρια, συνέχεια να βελτιωνόμαστε, να φτάνουμε σε ένα επίπεδο. Θες να μας πεις κάποιους τερματοφύλακες υψηλού επίπεδου με τους οποίους συνεργάστηκες ή όχι? Εντάξει, λίγο πολύ γνωστά νομίζω. Αλλά για μένα ο κορυφαίος που έχω συνεργαστεί ήταν ο Αντώνης Νικοπολίδης, που δούλεψε μαζί του 6 χρόνια. Νομίζω ότι του έδωσα πολλά πράγματα και μου έδωσε και αυτός πολλά πράγματα. Έμαθε αυτός από μένα, έμαθα εγώ από αυτόν. Και νομίζω ότι η συνεργασία μας ανέβασε και αυτόν επίπεδο και εμένα επίπεδο. Ο καθένας στη δουλειά του. Και από εκεί και πέρα ήταν για μένα πολύ μεγάλο θεματοφύλακας. Ήταν ο Ρόι Κάρολ, ο τρελός Ιρλανδός. 40 χρόνια ήρθε αυτός. Μεγάλη πορεία στην Ευρώπη, χρόνια. Ναι, ήταν για μένα από τους καλύτερους τερματοφύλακες. Ήταν βέβαια η τρέλα που δεν τον άφησε να παίξει μεγάλο ποδόσφαιρο. Αλλά πέρασε από τη Manchester United, έκατσε εκεί 5 χρόνια. Αλλά ήταν τρελός τελείως και αυτό του κόστησε. Και μετά ήταν για μένα ο Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο που είναι, εντάξει, άλλη κλάση ο Ρομπέρτο. Βέβαια που και αυτός βοηθήθηκε πολύ εδώ από μένα. Αυτοί οι τρεις ήταν οι κορυφαίοι που έχω δουλέψει. Ετοιμάζεσαι για κάτι τώρα εδώ πέρα? Γιατί κάτι θα πάσουμε μετά εκεί. Θα μου πεις και για το Μουντιάλ τη γνώμη σου και όλα αυτά, για τους θερματοφύλακες κυρίως. Πες μου, υπάρχει ταλέντο τερματοφύλακα στην Ελλάδα? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά και γιατί δεν αναδεικνύεται? Πες μου κατά τη γνώμη σου. Γιώργο, υπάρχει ταλέντο. Για μένα υπάρχει και πολύ ταλέντο στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι ξεκινάνε όλα από λάθος βάση. Όπως. Και άμα ξεκινάς από λάθος βάση, συνεχίζεις και λάθος. Και στο τέλος αυτό που παίρνεις είναι κάτι που δεν θες να πάρεις. Νομίζω ότι εδώ τα παιδιά στην Ελλάδα δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Είναι λίγο καλομαθημένα, Αλέκο. Ναι, ναι. Ήσουν πλούσιος πιτσιρικάς, γιατί εγώ ήμουν φτωχαδάκι και έπαιζα μπάλα σαν τον τρελό εκεί για να σωθώ να κάνω. Εσύ ήσουν πλούσιος? Για εγώ από χωριό είμαι. Αυτό να βάζαμε. Άμπρα. Γι' αυτό. Γι' αυτό είμαστε και καλά παιδιά, μάλλον. Αποτριχώθηκες ποτέ όταν έπαιζες μπάλα? Μην μου πεις ναι. Όχι ρε. Άμπρα. Μην μου πεις ναι και όταν σε έβριζα στον αέρα. Αλέκο Ράντο. Τι είπες? Έχεις πρόβλημα, λέω, με αυτό? Όχι, γιατί αποτριχώνεται? Η αποτρίχωση δεν είναι θέμα της γυναίκας? Κοιτάξτε, είναι τάσεις αυτές. Τι είναι, Αλέκο? Είναι τάσεις της εποχής, ρε παιδί. Ναι, η τάση της εποχής είχε και ένα gay pride εδώ να πηγαίναμε, επειδή είναι τάση. Τι να κάνουμε, αυτά είναι επιλογές. Άστα αυτά, Αλέκο μου, άστα αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Βλέπουμε διάφορους τερματοφύλακες. Βλέπουμε μεγάλους τερματοφύλακες να κάνουν μεγάλα λάθη. Δεχαία. Και. Δεν βλέπω, είδες κάποιον να ξεχωρίζει που δεν ξέραμε? Κοίταξε, να ξεχωρίζει. Καταρχήν για τα λάθη που λες. Εντάξει, πάντα σε κάθε Μουντιάλ γίνονται λάθη. Σε αυτό το Μουντιάλ όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το επίπεδο των τερματοφυλάκων που υπήρχε σε άλλα Μουντιάλ. Πες τα αυτά εγώ. Δεν ξέρω γιατί. Είναι κάπως παράξενο να πάμε φέτος. Ακόμα βλέπουμε ότι και οι τερματοφύλακες σε μεγάλες ομάδες δεν είναι καταξιωμένοι. Δηλαδή λίγοι είναι καταξιωμένοι. Ο Νόιερ, συγγνώμη λίγο Αλέκο, ο Νόιερ επανήλθε από τραυματισμό και στο κόλ που τρώει αποκλειστή γωνία, κατά τη γνώμη μου τρώει. Φταίει. Αλέκο Ράντο, κλειστή γωνία για τον τερματοφύλακα υπάρχει ή δεν υπάρχει? Κοίταξε, κλειστή γωνία εξαρτάται τι, ο καθένας τι εννοεί κλειστή γωνία. Τώρα από τα 3 μέτρα δεν υπάρχει κλειστή γωνία.
Δεν πρέπει να κινείται σε κάποιο χώρο που να κλείνει μία αγωνία. Δηλαδή, αν γίνεται από πλάγια το φάουλ, αυτό θα είναι στο κέντρο του τέρματος. Το σουτ, αν γίνεται από πλάγια. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, όταν είναι μακριά το σουτ, σίγουρα υπάρχει κλειστή γωνία. Και ανοιχτή γωνία, έτσι. Δηλαδή, εχθές ο Όλσεν. Πάμε στον Όλσεν εχθές. Πες μου για τον Όλσεν. 96 λεπτό, στείνει ο Κρός δεξιά το φάουλ και εσύ είσαι Όλσεν. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Καταρχήν, άκουσα τι έλεγες προηγουμένως με τον Σάβα. Α, μας άκουσες. Ναι, άκουγα τι λέγατε προηγουμένως και έχεις δίκιο σε αυτό στην κρίση σου για τον Όλσεν. Σε αυτά που είπες όλα γενικά για τον Όλσεν, σαν τερματοφύλακα, έτσι. Έχεις δίκιο σε αυτά που είπες. Δηλαδή, δεν είναι κανένας καλός τερματοφύλακας που κι εγώ όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ περίμενα να δώσει πολλά, αλλά φάνηκε ότι δεν έχει την ψυχή ούτε τα κουράγια για να κάνει το παραπάνω, κάτι παραπάνω. Τον είδες εχθές ότι λίγο έτρεμε, έδιωχνε, δεν έπιανε, ε? Μα αυτό είναι πάντα ο Όλσεν. Όλσεν θα σου κάνει μια καλή απόκρουση, γιατί έβλεπα και μάτς της Κοπενχάγης, έχω δει και μάτς της Κοπενχάγης, που πήγε τώρα που είναι μετά τον ΠΑΟΚ, και βλέπω ας πούμε ότι είναι αυτό ο Όλσεν. Θα σου κάνει μια καλή απόκρουση, μετά θα σου κάνει το λάθος, μετά θα σου κάνει ξέρω, μια τρέλα, κατάλαβες. Όσο για το μάτς, για τον γκολ αυτό με τη Γερμανία, να σου πω κάτι Γιώργο. Έχεις παίξει σαν τερματοφύλακας, έχω παίξει σαν τερματοφύλακας. Δεν μπορείς ένα τέτοιο μάτς στο 92, 93, 94 πότε ήταν να παίζουν τόσα πολλά και να μου τρώσει τέτοιο γκολ. Δεν γίνεται ρε. Τι έπρεπε να κάνει. Μα δεν είχε σωστή θέση καταρχήν. Δεν πρέπει να βάλει τρία άτομα τείχος, σουτάρει ο Κρός, τρία άτομα τείχος κολλημένοι στις μύτες και εγώ φυλάω να μην μου κάνει γκολ. Άκου να δεις τώρα, να σου πω κάτι γιατί λες τρία άτομα. Δες τώρα πως είναι, δηλαδή αυτά είναι στάνταρ του ποδοσφαίρου ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι τα πιστεύει ο Ράντος, τα πιστεύει ο Μίσος. Εκεί είναι φάλα από τα πλάγια, από τις Γερμανούς, από τον Κρός, έτσι. Δεν είναι, δεν βαράει ο Χλιμίτζουρας. Ναι. Βαράει ο Κρός. Βλέπεις ότι έχει, ο Ζήλ είναι μαζί με τον Κρός εκεί, είναι δύο άτομα. Κάποιος δεν θα πάει στην μπάσα, ένας εξτρά παίχτης. Μα μπράβο. Μα του χάλασε το τείχος για να πάει στην μπάσα. Και ο άλλος γυρίζει και τον κόλο του αμυντικός. Μα μπράβο. Οπότε εκεί δύο άτομα στο τείχος και έναν ή στο τείχος ή λίγο έξω από το τείχος για να πάει στην μπάσα. Να πέσει στην μπάλα. Κατάλαβες. Αυτά είναι απλά πράγματα του ποδοσφαίρου. Απλά πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο όμως δεν γίνονται. Και ξέρεις γιατί λέω εγώ, Αλέκο. Εγώ βλέποντας στην Ελλάδα, βλέπω ας πούμε στις μεγάλες ομάδες ποιοι δουλεύουν με τους τερματοφύλακες. Και αυτό που ψάχνουν πιστεύω είναι οι καλές δημόσιες σχέσεις. Δεν ψάχνουν ποιος μπορεί να δώσει. Δηλαδή ένας Αλέκος Ράντος έχει ευρωπαϊκές παρουσίες, μπορεί να μιλήσει στον Ρομπέρτο, στον Ρόι, στον Πασχαλάκη, σε αυτό να πει τρία πράγματα. Αν είναι ο Γιώργος ο Χλιμίτζουρας που έχει παίξει αλφα τοπικό, τι να του πήρε, Αλέκο. Εντάξει, αυτά είναι Γιώργο, εντάξει να σου πω κάτι, εδώ που ζούμε, σε αυτό που ζούμε εδώ, αυτά είναι λογικά πράγματα, αυτά γίνονται. Αυτά είναι τα λογικά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό ετοιμάσου τώρα, θα ρίξει κάτι μπουμπουνιτά, κάτι αυτά, να την πληρώσουμε όλη την ύφη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα. Ποιος είναι για σένα μέχρι στιγμής ο καλύτερος τερματοφύλακας, ή μάλλον, πρώτα απ' όλα θέλω να σε ρωτήσω γιατί ασχολείσαι απόλυτα. Για σένα, τον Αλέκο τον Ράντο, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει ένας Ευρωπαίος τερματοφύλακας. Ένας Ευρωπαίος ή ένας καλός τερματοφύλακας γενικά. Ένας καλός τερματοφύλακας Ευρωπαίος, γιατί λέω Ευρωπαίος. Γιατί πρέπει να το διαχωρίζουμε στην Ελλάδα, άμα πεις ο τερματοφύλακας πρέπει να ξέρει μπάλα και με τα δύο πόδια και να συμμετέχει στο παιχνίδι, σε κοιτάνε στραβά. Γι' αυτό λέω ένας Ευρωπαίος τερματοφύλακας, τι πρέπει να έχει για να παίξει. Είσαι ο εκλέκτορας για τους τερματοφύλακας για τον ΠΑΟΚ που θέλει να παίξει Champions League. Τι θα ήθελες να έχει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Για να παίξει, ο πρώτος στόχος είναι να παίξει Champions League, έτσι έχει Ευρώπη. Θα πρέπει να ξέρει μπάλα. Όταν λέμε να ξέρει μπάλα, το μυαλό του να ξέρει μπάλα. Γιατί αν ξέρει το μυαλό σου μπάλα, ξέρουν και τα πόδια σου μπάλα. Καταλαβαίνεις. Εγώ στέκομαι ότι, δηλαδή για μένα, σημασία έχει το στυλ του τερματοφύλακα. Τι τερματοφύλακα θέλουμε. Κάθε ομάδα, τι τερματοφύλακα της ταιριάζει. Ο μοντέρνος τερματοφύλακας, Αλέκο Ράντο, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί. Είπες για τον ΠΑΟΚ, έτσι, στον ΠΑΟΚ ο τερματοφύλακας πρέπει να ξέρει μπάλα. Παρακάτω. Τελεία και παύλα. Δηλαδή πρέπει να ξεκινάμε από εκεί. Και μετά είναι όλα τα άλλα. Πρέπει να είναι καλός με τα πόδια πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Σωματότυπο έτσι, να είναι κάπως, να είναι αυτό. Ηλικία έχεις δει καθόλου το Σιαμπάνι. Το Σιαμπάνι τον έχω δει και από πολύ μικρό. Το παρακολουθούσα από πολύ μικρό, από 12 χρονών. Μπορούσε να παίζει Super League. Κοίταξε στην Ελλάδα.
Γενικά, αν έχει το ταλέντο να παίζει Super League στον Πάο. Γιώργο, άκου, ο Σαμπανάκος, επειδή τον ξέρω από πολύ μικρό, το, εκεί που ήταν στο Αμπελόκηπο στις Ακαδημίες, πήγαινα και τον έβλεπα, έχει φοβερά προσόντα. Έχει πολύ καλή προσωπικότητα, δυνατή προσωπικότητα, και θέλει βοήθεια το παιδί. Ναι. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που για να γίνεις καταξιωμένος πρέπει να γίνεις 25-26 χρονών για να καταξιωθείς και να σου πούν κάποιοι ότι μπορείς να παίξεις. Τα είπες όλα. Εδώ και δύο ξέρεις, εμείς στην Ανατολή και είμαστε κάπου, ξέρεις, η καρμανιόλα πάνω από το κεφάλι μας συνέχεια. Ναι. Και αν είσαι και Έλληνας, άκου Αλέκο, επειδή τα ζήσαμε αυτά, και αν είσαι και Έλληνας και δεν έχεις κανένα δυο δικούς δημοσιογράφους, την έκατσες. Και να μην φταίς γράφουνε. Άπρα. Τα ζήσαμε αυτά, τα είδαμε τα έργα. Λοιπόν, Αλέκο, πάμε λίγο. Δεν τα ξέρω, άσε μόνο, δεν πειράζει. Τι έλεγα όταν έπαινα μέσα, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Τι ρε, πες. Θα τα πω τώρα, θα τα πω. Καλησπέρα παιδιά, έλεγα σε εσάς. Τους άλλους τι έλεγα, καλησπέρα. Ρουφιάνη. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Σήμερα έχει 4 παιχνίδια, θα τα δεις, Έχει 5 η ώρα Ουρουγουάη, Ρωσία, το οποίο ενδιαφέρει ποιος θα είναι πρώτος. Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, αδιάφορο. Ουρουγουάη, Ρωσία. Έχεις δει τις δύο ομάδες αυτές να παίζουν? Ναι, τις έχω δει. Σ' αρέσουν, είναι από τις καλές μέχρι στιγμής παρουσίες. Κοίταξε, η Ουρουγουάη μ' άρεσε το πρώτο μάτσο, το δεύτερο δεν μ' άρεσε. Πολύ σκοπιμότητα. Η Ρωσία όμως και στα δύο μάτς έπαιξε επιθετικό ποδόσφαιρο, πρόσφερε θέαμα. Εντάξει, είναι η διοργανώτρια, θέλει να δείχνει, δεν μπορεί να κάνει σκοπιμότητας. Ξέρεις. Είναι περασμένες και οι δύο ομάδες στον επόμενο. Αλλά απλά είναι ποιος θα είναι ο πρώτος. Η Ρωσία, ας πούμε, και με Χ είναι πρώτη, η Ουρουγουάη θέλει μόνο νίκη. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι επειδή παίχτηκαν και κουρασμένοι. Και επειδή πολλά μας πάνε στη σκοπιμότητα, δηλαδή έχει καταντήσει να βλέπουμε 10 λεπτά μπάλα και 80 λεπτά καθυστέρηση. Και στο Μουντιάλ, είναι ταλαιπωρημένοι οι παίχτες όμως. Να σου πω κάτι άλλο, εδώ ας πούμε, όλοι θέλουμε να δουλεύουμε γκολ, ναι. Ναι. Εδώ έχει καταντήσει ότι λέμε μην τυχόν και πει γκολ. Γιατί? Η ομάδα που τρώει γκολ είναι 40 λεπτά κάτω στο χόρτο. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή έτσι γίνεται κάθε μάτς. Εχθές οι Πολωνίδες ή τρώνε. Άκου είδες τους Πολωνούς, τι απογοήτευση είναι αυτή. Τρώνε τον γκολ και αντί να πιέσουν καθόταν πίσω και οι Κολομβιανοί τους κάναν πάσες. Ναι. Αυτός ο προπονητής εκεί, αυτός ο προπονητής στον πάγκο, γιατί πήγε στο γήπεδο. Καλά στον προπονητή. Δηλαδή από το να κοιμάσεις στο γήπεδο, καλύτερα να είσαι στο ξενοδοχείο που πήγε πιο άνετα. Ντροπή, αλεκό. Βάλε και μεγάλο κρεβάτι. Ισπανία-Μαρόκο σήμερα. Ισπανία-Μαρόκο. Ντεχέα. Ο Ντεχέα, εντάξει, για να σου πω κάτι, ο Ντεχέα κάθε συναισθία εκεί, ξέρεις, θα φάει ένα γκολ, θα του βάλουν άλλοι 2-3, θα κερδίσουν. Εντάξει, ξέρεις, δεν είναι και εύκολο για αυτές τις ομάδες, να είσαι αντιφέλεγκα σε τέτοιες ομάδες. Γιατί ρε, ωραίο είναι, να παίζεις πίσω πασούλε, λίγο καλό με την αν ας πούμε η εθνική τώρα Ισπανίας είχε το Φάντερ Σαρ τερματοφύλακα, θα παίζανε με τα μάτια, βγάζει 40 αριστερό δεξί, το θυμάσαι. Καλά. Παιχτούρα. Να σου πω ένα παράμετρο για τους αντιφύλακες που λέμε. Ναι. Ότι αυτές οι μπάλες είναι γρήγορες. Επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια με τέτοιες μπάλες, τέτοια τεχνολογία της Adidas, το Champions League, τις μπάλες. Γιώργο, δεν μπορείς να φανταστείς τι μπάλες είναι. Γρήγορες. Δηλαδή ο τερματοφύλακας είναι ο καημένος της υπόθεσης. Ναι, δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς, σου λέω. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ που δούλευα με τον Αντώνη. Ναι. Ο Αντώνης, ξέρεις, κάθε φορά μόλις εγώ ήταν οι καινούργιες μπάλες και τις έβλεπε, το έπινε μελαγχολία. Δεν τα λαβαίνεις σχεδόν. Δηλαδή είναι απίστευτα κακές για μας που ήταν τέλεγες αυτές οι μπάλες. Εμένα μου αρέσει ο Πατρίτσιο. Ο Πατρίτσιο, τερματοφύλακας της Πορτογαλίας, είναι πιο σοβαρός από ποτέ. Όχι, να σου πω κάτι εγώ. Ναι. Ο Πατρίτσιο ποτέ δεν μ' άρεσε. Εμένα ούτε εδώ τώρα εντάξει πήγε καλά στα φωτά μας. Ποτέ δεν μ' άρεσε. Αυτός που είναι τερματοφύλακας Μουντιάλ. Ποιος είναι, πες μου. Που είναι τερματοφύλακας μόνο για το Μουντιάλ. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει. Σε καμιά ομάδα δεν παίζει, τα Μουντιάλ είναι κορυφαίος. Πώς το κάνει αυτό, ρε. Αυτός και το προηγούμενο είναι στα Μουντιάλ, δεν ξέρω, είναι εντάξει. Η χημεία με την ομάδα, τρώνε παπά οι ομάδες από το Μουντιάλ, λέει Μουντιαλικό τερματοφύλακα, πάρει την πατάτα. Όχι, τώρα το πήρα, ξέρεις μου, το είχα προτείνει και εμένα παλιά. Ναι. Όχι.
Ναι, ναι, και είπα όχι. Γιατί δεν έβλεπα κάτι, ρε παιδί μου. Αλλά παρόλα αυτά. Άρα, για... καλά, συγγνώμη, καλά κάναν στον ΠΑΟΚ και είπαν όχι στον Οτσόα και πήγανε, πήραν το Ρέι. Κοίταξε, ο Ρέι δεν τον έχω παρακολουθήσει έτσι πολλά. Ό,τι και στην αρχή δεν τον έχω δει. Δεν προλάβα να τον δω. Αλλά νομίζω ότι είναι και ο... Εντάξει, καλός τρόνος Βελαγκάς. Αν και δεν έχω δει, σου λέω εδώ. Από αυτά που ήξερα πριν, ας πούμε, ότι είναι καλός τρόνος Βελαγκάς. Ότι είναι καλός με τα πόδια. 25 χρονών. Εντάξει, την πήρα εδώ η Ελλάδα είναι... Μπάρκας, Πασχαλάκης, Τσιντότας, Γιαννιώτης... ποιος? Ή αν έχει και κάποιον άλλο που ξέχασα. Ποιος? Κοιτάξτε, όλα τα παιδιά είχαν καλή χρονιά. Να πες, ήταν καλή χρονιά. Εγώ, θα πεις τη διάρκεια. Εγώ γουστάρω Τσιντότα πολύ, Κοιτάξτε, ο Τσιντότας είναι και από το δικό μας, είναι Κατερινιώτης. Α, ναι, δεν το ξέρω. Είναι καλός... Ναι, είναι Κατερινιώτης. Ξέρεις που, που μου άρεσε ο Τσιντότας? Πέραν που είναι, δεν είχε καλή χρονιά φέτος. Πιστεύω λόγω απειρίας, γιατί το παιδί έχει φοβερά σωματικά προσόντα. Και μου άρεσε μες στη Λιβαδιά. Αυτό η Εφία τροματοφύλακα που λες, έχει βγάλει αν πρόσεις μια κόντρα επίθεση, μάτι και βάζει γκολ η ΑΕΚ. Νομίζω ήταν η φάση. Σε πίεση του Λιβαδιακού βγαίνει, μαζεύει ψηλά την μπάλα στη μεγάλη περιοχή και βγάζει μια κόντρα επίθεση με στροπάκι. Πάρε, βάλε. Και εκεί τον. Ναι, δεν το έχω δει και εγώ. Δεν το είδα αυτό. Αυτά μου αρέσουν τότε. Ναι. Είσαι... Αλλά επειδή τους έχω παρακολουθήσει όλους έτσι και. Νομίζω ότι είναι. Κοίταξε. Γενικά αυτή η φουρνέτα των τεφυλάκων είναι καλή φουρνέτα των τεφυλάκων. Όλοι αυτοί που είπες. Ο Πασχαλάκης είναι 30 χρονών, ρε φίλε. Αναπληρωματικός ήταν. Αναπληρωματικός του παιδάκι, πώς το, του Αθανασιάδη. Ο οποίος Αθανασιάδης από Τρίπολη πήγε πουθενά, είναι εκεί. Όχι, εκεί, Τρίπολη μένει. Μάλιστα. Κοίταξε, ο Πασχαλάκης έχει φοβερά προσόντα, έτσι. Σαν αλτικότητα τα πάντα. Απλά πρέπει λίγο στο στυλ παιχνιδιού του να δουλέψει πιο πολύ μερικά πολλά πράγματα. Με τα πόδια να γίνει πιο σοβαρός, να μαζεύει μπάλες και όχι να διώχνει. Πρέπει να μπει μέσα στην ομάδα. Πρέπει να μπει στην ομάδα πιο πολύ. Και να. Και εγώ να σου πω κάτι, φίλε, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Και εντάξει, εγώ που ήμουν χρόνια Champions League και έτσι ξέρεις. Και έχω δει και πιο πολλά πράγματα. Και έχω μάθει πιο πολλά πράγματα. Ξέρω ότι ο τροματοφύλακας, δεν ξέρω τι σκέφτονται, πώς δουλεύουν οι άλλοι, τι κάνουν οι άλλοι, αλλά ο τροματοφύλακας πλέον έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ο τροματοφύλακας δεν είναι απλά τροματοφύλακας. Είναι επιστήμη η θέση. Πες τους ότι είναι επιστήμη η θέση. Άμπραβο. Το τελευταίο πλέον που σκέφτεσαι είναι ότι τι θα κάνεις στην εστία από κάτω. Εσύ είσαι έτοιμος να μεταφέρεις τις γνώσεις σου όταν σου πω εγώ εκεί πέρα που θα πάμε σε παιδιά που θέλουν να αναδειχθούν. Ό,τι θες, φίλε, ό,τι θες. Μαζί σου, ό,τι θες, αφού ξέρεις. Και δεν μου λες, σε εκείνο το μαγαζί που βρεθήκαμε στην Κατερίνη, στην πλατεία, πώς λένε την πλατεία, πες την να. Σε ήδη. Πλατεία, ούτε ξέρω. Ευκαρπίδη, πώς τη λένε, Ευκαρπίδη. Το απέναντι το μαγαζί, πώς το λένε, όχι, πώς το λένε. Που δεν καπνίζουν, δεν κάνουν με τις πίτσες και με τα πριβέ και τα αυτά. Το ξέχασα τώρα, το να θυμάμαι. Τέτοια ηλικία μεγάλος, είσαι 50 τώρα, λέγω 50 φεύγα πρέπει να είσαι. Είμαι 51. Εγώ στα 32 μου θα έρθω να μου δείξει τη θέση. Θα τα πούμε, Αλέκο Ράντο. Γεια σου, Αλέκο Ράντο, γεια σου, παλίκαρε, γεια σου. Αρένα 89,4.